Επιστρέφουμε στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτώβρη και καλωσορίζουμε στο στούντιο του RTV τον υποψήφιο Περιφερειακό Σύμβουλο Ηπείρου με την παράταξη ΦΟΣ, τον κύριο Κωνσταντίνο Ακρίβο. Κύριε Ακρίβο, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Πολλά χρόνια συνεργασίας, δεδομένου ότι για 15 χρόνια υπηρετήσατε στην νομαρχία τότε, Περιφερειακή Ενότητα αργότερα, από το γραφείο τύπου, κύριε Ακρίβε, όλο αυτό το διάστημα, μια συνεργασία η οποία βεβαίως επεκτάθηκε και μέσα από το φιλοσοφικό καφενείο και μέσα από ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ για το οποίο θα πούμε και στη συνέχεια. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσω από την απόφασή σας αυτή να ασχοληθείτε με τα κοινά. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Είναι γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια, επειδή είμαι δημόσιος υπάλληλος και διορίστηκα ως ας πούμε υπεύθυνος επικοινωνίας στην τότε νομαρχία και στη συνέχεια στην Περιφερειακή Ενότητα, έμεσα ασχολούμαι με τα κοινά, υποστήριξα την αρχή κάθε φορά με όλα τα μέσα που είχα. Όμως κάποια στιγμή αισθάνθηκα την ανάγκη ότι πρέπει και εγώ να κάνω κάτι πιο τολμηρό, να βγω ας πούμε από τη σκιά, έτσι και να βγω έξω, να εκτεθώ, αν έχω και εγώ κάτι να εισφέρω ας πούμε στον πολιτικό διάλογο και στα τεκτενόμενα εδώ πέρα της Ηπείρου. Ευχαριστώ που μνημονεύετε το ΕΠΕΚΙΝΑ και το Φιλοσοφικό Καφενείο. Αυτές ήταν δραστηριότητες, οι οποίες, πρωτοβουλίες θα έλεγα, τις οποίες τις ανέπτυξα ανεξάρτητα από την δουλειά μου. Ήταν ας πούμε ασχολίες εκτός δουλειάς, πρωτοβουλίες και νομίζω ότι και αυτές... Που αφορούν όμως έναν πολύ μεγάλο βαθμό τον πολιτισμό. Ναι. Κύριε Ακρίβο, και νομίζω ότι και εδώ έχετε εστιάσει σε θέματα πολιτισμού, έτσι δεν είναι? Ναι, μάλιστα η παράταξη του Λάμπρου του Γεωργόπουλου με έχει τιμήσει θέτοντάς με, αποδίδοντάς μου ας πούμε τον τομέα του πολιτισμού. Έτσι, κύριος Λάμπρος Γεωργόπουλος, ναι, να υπενθυμίσουμε, είναι ο επικεφαλής του συνδυασμού ΦΟΣ και υποψήφιος Περιφερειάρχης Ηπείρου, έτσι, με το συνδυασμό σωστά, του οποίου σωστά είστε εσείς υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος. Ναι, ναι, ωραία. Τι να σας πω για το Φιλοσοφικό Καφενείο. Το Φιλοσοφικό Καφενείο το ξέρουν έτσι, εδώ και στην Άρτα ακόμα, γιατί ήταν μια πλατφόρμα, μια συνθήκη συνομιλίας, η οποία σχεδόν από το 2008 που ξεκίνησε, γίνονταν και στην Πρέβεζα και στην Άρτα. Πολύ καινοτόμο. Ναι. Πάρα πολύ καινοτόμο, και ότι το γεγονός ότι ανταποκρίθηκαν κυρίως νέοι άνθρωποι ήταν και το ίσως και το πιο θετικό. Ήταν δηλαδή αυτό το αποτέλεσμα που σας έβαλε εντός εισαγωγικών περισσότερο μέσα στον κόσμο. Ναι, ναι. Μα αυτό ήταν και το ζητούμενο. Δηλαδή ουσιαστικά το Φιλοσοφικό Καφενείο ήταν να εγκαθιδρύσουμε μια συνθήκη ισότιμης συνομιλίας στους διάφορους τόπους όπου διεξάγονταν αυτές οι συναντήσεις. Πάντα χωρίς, δηλαδή δεν είχε χαρακτήρα κερδοσκοπίας ας πούμε, ήταν ανοιχτό στο κενό, ελεύθερο. Συμμετείχαν πάρα πολλοί άνθρωποι και νομίζω ότι καταφέραμε πραγματικά να εδραιώσουμε έναν ανοιχτό διάλογο με θεματικές οι οποίες έτειναν προς φιλοσοφικά θέματα. Ήταν κυρίως ας πούμε, φιλοσοφικού προσανατολισμού, θα έλεγα, οι θεματικές. Και είχαμε και την τιμή, με τη βοήθεια και όλα στη συνέχεια και του Δήμου Πρέβεζας και άλλων φορέων, εδώ πέρα του Συλλόγου Φίλων του Βιβλίου, του αείμνηστου, του Άγγελου του Καλαφάτη, ο οποίος ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, ας πούμε, που εξαιρετικός συνεργάτης του RTV, όλοι τον θυμόμαστε με τον έτσι, οποίο με ιδιαίτερη αγάπη. Ναι. Και θέλω να πω ότι από το Φιλοσοφικό Καφενείο παρήλασαν μια σειρά από πνευματικοί άνθρωποι, νομίζω οι σπουδαιότεροι στην Ελλάδα. Δηλαδή από τον Χρήστο τον Γιαναρά, τον κύριο Κοντογιώργη, τον Πελεγρίνη που ήρθε δύο φορές, τον Παπαγιάννη, τον Γλύπτη κλπ. Και μια σειρά άλλων ανθρώπων οι οποίοι μας τίμησαν και έθεσαν τον εαυτό τους, αν θέλετε, και στα ερωτήματα έτσι, του κοινού, του Φιλοσοφικού Καφενείου. Και νομίζω ότι κάτι ήταν όλο αυτό έτσι, αυτά τα χρόνια. Ναι. Διαβάζοντας λίγα πράγματα από αυτά τα οποία έχετε δημοσιεύσει ως υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος, ναι, θέλω να σταθώ λίγο στο στρατηγικό σχέδιο για την τουριστική ανάπτυξη της Ηπείρου, ο οποίος γράφεται εδώ πως είναι καρπός συλλογικής δουλειάς, ναι, στην οποία ωστόσο είχατε πρωταγωνιστικό ρόλο και μπήκαν οι βάσεις για μια θεαματική προβολή και μια τουριστική, αν θέλετε, προβολή της Πρέβεζας. Θα εύλογα λοιπόν κάποιος, θα έθετε το ερώτημα, γιατί δεν είστε λοιπόν υποψήφιος
με κάποιον ο οποίος είναι σήμερα αντιπεριφερειάρχης, είναι εκ νέου υποψήφιος, λοιπόν, σε αυτό το συνδυασμό με τον οποίον παλέψατε, με τον οποίον κάνατε κάποια πράγματα, είχατε όπως γράφετε θεαματικό αποτέλεσμα και είστε σε έναν άλλο συνδυασμό. Ναι, αυτό είναι ένα κέριο ερώτημα, το οποίο δεν είναι και πολύ εύκολο να το απαντήσω. Μπορώ να πω όμως ότι πραγματικά ήμουνα μέσα στους 2-3 ανθρώπους που συνέγραψαν αυτό το στρατηγικό σχέδιο για τον τουρισμό. Ασχολήθηκα πολύ με τον τουρισμό, γιατί ο αντιπεριφερειάρχης, κ. Στάθος Ιωάννου, είχε και αυτή θεματική αρμοδιότητα και έτσι ιδιαίτερα για τα αρκετά πρώτα χρόνια συμμετείχα τόσο στη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων, στην παρουσίαση της Ηπείρου και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, σε εκθέσεις, συνόδεψα πληρώματα δημοσιογράφων του BBC κλπ. Πραγματικά ασχολήθηκα αρκετά. Τώρα, γιατί δεν είμαι σε αυτό το συνδυασμό και επιλέγω τον Λάμπρο τον Γεωργόπουλο? Αυτό το ίδιο νομίζω κάτι λέει, ας πούμε. Μάλιστα. Ναι. Αυτό βεβαίως θα το απαντήσετε περισσότερο, φαντάζομαι, και στους πολίτες, οι οποίοι θα σας ρωτούν. Ναι. Ενδεχομένως. Ναι. Το ίδιο πράγμα που σας ρώτησα κι εγώ. Να σταθώ λίγο στην υποψηφιό. Θέλετε να πείτε κάτι και σας διακόψα? Όχι, σκέφτομαι, ας πούμε, το ερώτημά σας έτσι και πώς μπορεί κανείς να τοποθετηθεί με έναν τρόπο πετυχημένο, ας πούμε, σε αυτό. Είναι λίγο δύσκολο. Αυτό που έχω να πω είναι ότι έχουν γίνει σημαντικά πράγματα. Γεγονός είναι ότι έχει υπάρξει τουριστική ανάπτυξη στην Ήπειρο, αλλά πάντα πιστεύω ότι από ό,τι καλό έχει γίνει, πάντα υπάρχει περιθώριο να γίνει κάτι καλύτερο. Το καλύτερο. Αυτό. Σε αυτό, ναι, λοιπόν, ναι, θέλω να εστιάσω, ναι, και να δω ποιες είναι ο δικός σας προσανατολισμός, δηλαδή ο δικός σας σχεδιασμός, πώς είναι το όραμά σας για το αύριο, για το μέλλον, είτε αν θέλετε της Ηπείρου ως ολότητα, είτε πιο συγκεκριμένα για την Πρέβεζα. Γιατί τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αλματώδη αύξηση και του τουρισμού, αλλά γενικότερα και του τουριστικού προϊόντος. Κοιτάξτε να δείτε, αναφερόμενος στον τουρισμό, μπορώ να πω ότι όντως έχει υπάρξει, είναι αισθητή, ας πούμε, σε όλους, ας πούμε, αυτή η αύξηση. Το θέμα είναι κατά πόσο έχει υπάρξει και διασπορά του ωφέλους. Αυτό είναι ένα ζήτημα, δηλαδή και η διασπορά αυτή την εννοώ και χωρικά, αν δηλαδή έχει διασπαρεί το όφελος αυτό σε όλες τις περιοχές της Ηπείρου ή αν έχει περιοριστεί σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές, παραδείγματος χάρη τα παρέλαια της Ηπείρου ή την Πάργα. Ένα το ζητούμενο αυτό, και από εκεί και πέρα κατά πόσο το όφελος αυτό διασπείρεται και στον κόσμο. Δηλαδή, εγώ θέλω να δω την ανάπτυξη, και αυτό είναι το όραμα το προσωπικό το δικό μου, και γι' αυτό συνταυτίστηκα και με την παράταξη, ας πούμε, του κ. Γεωργόπουλου. Επειδή το λέτε μέσως, εγώ θα το πω πιο ευθέως. Πολλοί άνθρωποι ρωτούν, πολλοί πολίτες ρωτούν. Υπάρχει ισόρροπη τουριστική προβολή στις 4 περιφερειακές ενότητες και υπάρχει, αν θέλετε, μάλλον όχι τουριστική προβολή, έτσι όπως θα έπρεπε να γίνει και να αναδειχθεί ως ολότητα η Ήπειρος, αλλά να υπάρχει όμως και αποτέλεσμα για κάθε μία από τις περιφερειακές ενότητες. Όπως είπατε και λίγο πριν κι εσείς, ναι, δεν είναι μόνο τα παράλια. Υπάρχουν, ας πούμε, και τα Τζουμέρκα στην Άρτα. Υπάρχουν και άλλες περιοχές, ναι, στην Πρέβεζα. Υπάρχουν και πολιτισμός, υπάρχουν και τα μνημεία, υπάρχουν και άλλα στοιχεία που μπορούν να αναδείξουν και άλλα σημεία και περιοχές της Ηπείρου. Θεωρείτε ότι αυτό δεν έχει γίνει μέχρι τώρα? Κοιτάξτε να δείτε, έχουν γίνει προσπάθειες. Εγώ μπορώ να θυμηθώ τα δικά μου, τα γραφόμενα, ας πούμε, από μένα, όπου λέγαμε για την ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη και τη διασπορά της στο χώρο και στο χρόνο, ας πούμε. Αυτό είναι κάτι που το είχαμε διατυπώσει. Νομίζω ότι αυτό, παρά την όποια, πραγματικά, όπως σας λέμε, την αύξηση, ας πούμε, της προσέλευσης των τουριστών, ας πούμε, δεν έχει κατανεμηθεί. Και ένα δεύτερο, μου έκανε τεράστια, έτσι, πολύ άσχημη εντύπωση, ότι βρέθηκε κάποια στιγμή στην Πάργα, σε μια παραλία, και είδα και ένα ταμπελάκι, ας πούμε, το οποίο έλεγε μόνο για τους ενίκους. Δεν μπορούσα να διανοηθώ εγώ πριν 10-12 χρόνια, όταν γράφαμε εκείνο το κείμενο, το στρατηγικό σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης, ότι θα πάω να δω στην Πάργα ένα ταμπελάκι να λέει ότι εδώ κολυμπούν μόνο οι ενίκοι, ας πούμε. Ήταν σοκαριστικό για μένα. Μάλιστα. Ναι. Είπα ότι λέτε πολλά πράγματα εμέσως. Να ξαναγυρίσουμε πάλι στο θέμα αυτό της τουριστικής προβολής, διότι, ξέρετε, μας αφορά και εμάς. Και ρωτώ και πάλι,
ποιος είναι ο δικός σας σχεδιασμός, ώστε αυτή που λέτε η ισόρροπη κατανομή να επιτευχθεί. Κοιτάξτε να δείτε, ίσως είναι περιορισμένος ο τηλεοπτικός χρόνος, δεν ξέρω, και η συνθήκη αυτή για να κάνουμε μια εκτεταμένη αναφορά, ας πούμε, σε ένα σχέδιο κλπ. Ας πούμε, η Άρτα έχει κάποια στοιχεία τα οποία μπορούν να αναδειχθούν. Η Άρτα, νομίζω, υποκειμενική, έτσι, δική μου, ας πούμε, γνώμη, είναι ότι είναι, να μην πω τη λέξη ρηγμένη, αλλά τέλος πάντων αδικημένη, ας πούμε. Έτσι πιστεύω εγώ και νομίζω ότι φαίνεται. Ο πλούτος της Άρτας, έτσι, ο ιδιαίτερα ο βυζαντινός πλούτος, ας πούμε, αλλά και ο αρχαιολογικός πλούτος, είναι ανυπέρβλητος, μοναδικός. Δεν μπορώ να διανοηθώ και να καταλάβω, ας πούμε, γιατί υστερεί τόσο σε τουριστική προσέλευση, ας πούμε. Mm-hmm. Δεν μου είναι κατανοητό εμένα αυτό. Μάλιστα. Ναι. Άρα θα προσπαθήσετε μέσα από αυτόν το σχεδιασμό, τον οποίο οραματίζεστε εσείς, να δώσετε βαρύτητα περισσότερο και κατανομή σε κάθε περιφερειακή ενότητα όλων αυτών των στοιχείων που αναδεικνύουν. Ναι, ασφαλώς. Ασφαλώς. Να πω και κάτι άλλο, έτσι, ερχόμενος και περισσότερο προς το δικό μου, ας πούμε, τομέα, που είναι ο πολιτισμός περισσότερο, θα πω ένα παράδειγμα, ας πούμε, μιας πρίκας την οποία έχει τούτος ο τόπος και η οποία έχει αφαιθεί πραγματικά αναξιοποίητη. Το επέκεινα, το ντοκιμαντέρ το οποίο φτιάξαμε πριν μερικά χρόνια για την ΕΡΤ, ήταν μια απόπειρα ανάδειξης αυτή τη μεταφυσική πρίκα του τόπου. Βέβαια, όταν λέω τόπο, εδώ πέρα είναι αλήθεια ότι γεωγραφικά εστιάζεται περισσότερο στην περιοχή τη Πρέβεζα, αλλά και ευρύτερα, ας πούμε. Δηλαδή, εκεί που έχουμε την μυθολογία του Αχαίροντα, που έχουμε τον Νεκρομαντίο, έτσι, που έχουμε τις Φιλιώτισες, τον Βράχο του Ζαλόγκου, έχουμε την αυτοκτονία του Καριωτάκη, έχουμε τον Επίκτητο, ο οποίος έζησε και έκανε και τη σχολή του στην Πρέβεζα. Μου φαίνεται αδιανόητο ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, ένα τμήμα, μια σχολή πανεπιστημιακή μελέτη στοϊκής φιλοσοφίας, ας πούμε. Που θα ήταν, δηλαδή, εδώ είναι η πατρίδα του στοϊκισμού, η πατρίδα του Επίκτητου. Μου είναι αδιανόητο. Όπως αντίστοιχα, μου φαίνεται αδιανόητο ότι δεν υπάρχει ένα τμήμα μελέτης, ξέρω εγώ, του υπηρώτικου τραγουδιού, του υπηρώτικου μυρολογίου, ας πούμε. Πράγματα τα οποία. Ποιότητες, μάλλον πολιτιστικές, οι οποίες εκτιμώνται από διεθνώς. Δηλαδή, είναι αναγνωρισμένες μοναδικές και εκτιμώνται διεθνώς. Αλλά θέλω να δώσω αυτό ως παράδειγμα. Το επέκεινα αποτέλεσε ίσως μια πρώτη προσέγγιση δημόσια του πώς μπορεί να αξιοποιηθεί και να χτιστεί επικοινωνιακά, αν θέλω να το πω έτσι, και αναπτυξιακά τελικά, μια δεδομένη και μοναδική πρίκα που έχει ο τόπος. Ας πούμε αυτό που λέω εγώ πολλές φορές, ότι εδώ είναι η κοιτίδα του μεταφυσικού. Δηλαδή, το μεταφυσικό δεν είναι μόνο αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, που λέμε η θρησκεία κλπ. Είναι μια έννοια ευρύτερη που διαπερνά την ποιήση, τη λογοτεχνία, διαπερνά τη φιλοσοφία, φτάνει στα όρια της ιατρικής και της βιοηθικής. Έτσι, είναι μια έννοια, μάλιστα, δηλαδή, η οποία είναι ευρύτερη και διαπερνά όλες αυτές τις περιοχές. Και από αυτό το θεωρητικό πράγμα που μπορεί να μην είναι εύληπτο σε πολλούς, μπορούν να εφαρμοστούν πάρα πολλά. Μπορεί να γίνουν πάρα πολλές πρακτικές δράσεις, όπως παραδείγματος χάρη δημιουργία συμποσίων, πανεπιστημιακών τμήματων, συνεδρίων, δράσεων, φεστιβάλ και γενικά να χτίσεις κάτι, μα θα χτίσεις αυτό το οποίο το έχεις εσύ μόνο. Παραδείγματος χάρη η Καλαμάτα έχτισε πάνω στο χορό. Έτσι, ναι. Δεν είναι το φεστιβάλ χορού. Όμως η Καλαμάτα δεν έχει πρωτογενώς μια σχέση με το χορό. Κάποιοι επέλεξαν κάποια στιγμή να ασχοληθούν και να εδραιώσουν, ας πούμε, κάτι με το χορό. Εμείς εδώ είμαστε η πατρίδα του μεταφυσικού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και έχει τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες. Και το λέω έτσι και θα δώσω και ένα απλό παραδείγμα έτσι σε όσους δεν το αισθάνονται. Σε σχέση με τις, θα πει κανείς, ας πούμε, και τι είναι αυτό και πώς μπορεί να παράξει, ας πούμε, πλούτο. Και, σκεφτείτε ότι ένα από τα πιο μεγάλα, ίσως το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναπτυξιακό που έγινε αυτή τη τελευταία δεκαετία στην Ήπειρο είναι οι πολιτιστικές διαδρομές στα αρχαία θέατρα της Ήπειρου. Έτσι δεν είναι. Βεβαίως. Το οποίο είναι ένα θεωρητικό πράγμα. Χθες μάλιστα ολοκληρώθηκαν στην Άρτα οι εργασίες της 16ης Γενικής Συνέλευσης του Διαζώματος. Οπότε υπήρξε μια πολύ μεγάλη αναφορά στις διαδρομές των πολιτιστικών θεάτρων. Είναι πολύ σημαντικό. Αλλά επειδή είστε άνθρωπος που ασχολείστε με αυτά, τα ξέρετε πάρα πολύ καλύτερα, όπως το είπατε, ο χρόνος του Δελτίου είναι περιορισμένος. Εσείς από το Φιλοσοφικό Καφενείο έχετε δώσει δείγματα γραφής. Σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία και σε όλους τους υποψηφίους μου και στους συνδυασμούς. Ερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Και πεδίο δόξης λαμπρό
να ασχοληθείτε με τον πολιτισμό, αν σας δώσουν οι δημότες δύναμη και εκλεγείτε, και να τα ξανασυζητήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.